ταυτόχρονα πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουμε ως πρώτο κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη να δράσουμε ώστε αυτές οι μετατοπίσεις, αυτές οι ρογμές, ας το πω έτσι, που υπήρξαν στην Ευρώπη λόγω της πανδημίας, να μπορέσουν να οδηγήσουν μια μεγαλύτερη, ουσιαστικότερη πολιτική αλλαγή. Γιατί θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια ευκαιρία αυτή. Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομικισμό. Και αν δείτε και η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα... Φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν οι τεμπέληδες να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να μην δουλέψουν. Η μήτρα όλων όσων συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα ξεκινάει από εκεί, από αυτό το σημείο. Έχουμε φτιάξει τα τελευταία 40 χρόνια τουλάχιστον πάρα πολλούς τεμπελίδες. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Ποιος ήταν ο λόγος που χθες έγιναν όσα έγιναν στην Αθήνα, με αυτούς τους ελάχιστους οι οποίοι χρονάκια τώρα, τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, η ίδια κοψιά, το ίδιο στυλ, δημιουργούν αυτά που δημιουργούν κάθε φορά, κάθε 17 Νοέμβρη. Ο λόγος είναι η ύπαρξή τους. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης σε αυτή την χώρα, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε σήμερα, και όχι μόνο την ελληνική, πουθενά δεν έχουν λόγο ύπαρξης και υπάρχουν μόνο μέσα από αυτού του είδους τις καταστάσεις. Τι ζητάνε ρε αδερφές, στην τελική ανάλυση για να μπορέσουν να καταλάβουν, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια τι ακριβώς είναι η πρότασή τους. Χρονάκια ολόκληρα βλέπουν ότι αυτός ο κόσμος, η κρίσιμη μάζα του κόσμου, δεν τους ακολουθεί. Δεν τους ακολουθεί. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα δεν θέλουν να γίνει Σοβιετία των προηγουμένων δεκαετιών. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν η Ελλάδα να γίνει Σοβιετία. Ψάχνουν να βρουν με ποιο τρόπο θα δημιουργήσουν ένταση, συγκρούσεις, ψάχνουν να βρουν με ποιο τρόπο θα φάνε ξύλο προκειμένου να παριστάνουν ότι είναι αγωνιστές. Πολλοί, οι γνωστές, πολύ συγκεκριμένες δυνάμεις θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους σε αυτή τη φάση η Ελλάδα να πάει ως και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να πετύχουν αυτό το σκοπό. Αυτό που θέλουν είναι η Ελλάδα να φτάσει, αν είναι δυνατόν, στις 25.000 κρούσματα την ημέρα. Να φτάσει στις 2.500 νεκρούς την ημέρα. Αυτός είναι ο στόχος τους. Μπορεί να σου φαίνεται υπερβολικό, μπορεί να σου φαίνεται περίεργο. Μπορεί να λες, έλα μωρέ, εντάξει τώρα, όχι τόσο. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτός είναι ο στόχος. Η Ελλάδα να πτωχεύσει. Να μην τα πάει καλά. Να κλείσουν τα πάντα. Να βγει ο κόσμος να ζητάει ψωμί να φάει. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν έχουν άλλο λόγο ύπαρξης. Σε μια κανονική χώρα δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να υπάρχουν. Όχι γιατί δεν τους θέλει η χώρα. Γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν μια κανονικότητα. Γιατί στην κανονικότητα ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει ευθύνες. Και κυρίως να παράγει. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν έχουν άλλο λόγο ύπαρξης. Σε μια κανονική χώρα δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να υπάρχουν. Όχι γιατί δεν τους θέλει η χώρα. Γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν μια κανονικότητα. Γιατί στην κανονικότητα... Η κανονικότητα... Στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα... Αυτός είναι ο στόχος τους.
δεν έχουν άλλο λόγο ύπαρξης. Σε μια κανονική χώρα δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να υπάρχουν. Όχι γιατί δεν τους θέλει η χώρα. Γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν μια κανονικότητα. Γιατί στην κανονικότητα... Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα... Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν έχουν άλλο λόγο ύπαρξης. Σε μια κανονική χώρα δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να υπάρχουν. Όχι γιατί δεν τους θέλει η χώρα. Γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν μια κανονικότητα. Γιατί στην κανονικότητα...